8 το πρωί. Εγώ τέτοια ώρα δεν λειτουργώ. Πάω στον Αντρέη την τελευταία μέρα εργασιών του αυτοκινήτου. Όπως βλέπετε είμαι εδώ πέρα με το πατίνι. Θα σας κρατήσω ενημέρωση, τώρα νιστάζουν. Είναι μια καινούργια μέρα. Είναι η επόμενη από τα πλανάκια που βλέπατε χθες. Ο προγραμματιστής μας είναι πολύ σκληρός και μας είπε «Έλατε αύριο, έλατε αύριο το πρωί». Και τώρα ετοιμάζουμε εδώ πέρα τα τελευταία πραγματάκια. Δηλαδή το σωληνάκι του εξτέρνα. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είσαι. Express παράδοση. Εδώ το εξασμισάκι του external τώρα τελειώνει και το ντύσιμό του. Και το τελευταίο κομμάτι. Όχι, απλά το κάνω βίντεο. Εντάξει, νομίζω και με την κουβέρτα τώρα έδειξε. Το look ουσιαστικά ολοκληρώθηκε. Το αυτοκίνητο εντάξει θέλει 2-3 ακόμα πραγματάκια. Αλλά επειδή θέλουμε τώρα να πάμε στο δυναμόμετρο, θα τα αναβάλουμε για αργότερα. Θα πάμε στο δυναμόμετρο και μετά θα επιστρέψουμε ξανά εδώ να συνεχίσουμε. Τώρα μαζεύουμε, τώρα κατεβάζουμε το αυτοκίνητο κάτω. Το βιντεάκι αυτό θα σταματήσει εδώ. Θα κάνω ένα ξεχωριστό βιντεάκι για τον προγραμματισμό. Οπότε ευχαριστώ πολύ που το είδατε και θα το πούμε στο επόμενο. Βρισκόμαστε στο δυναμόμετρο, έχουμε φτάσει εδώ και λίγη ωρίτσα. Έχουμε ξεκινήσει κάποια πραγματάκια. Έχουμε βγάλει μπέκ, έχουμε αλλάξει λάδια. Έχουμε ένα θεματάκι με τα μπέκ και έχουμε παραγγείλει κάτι πραγματάκια να έρθουν εδώ, κάτι adapters για να μπουν πάνω. Αυτή τη στιγμή ετοιμάζουν το αυτοκίνητο για να μην χάνουμε καθόλου χρόνο. Πάμε να δούμε και μπροστά τι γίνεται. Εδώ πέρα τα έχουμε λύσει όλα. Είδες όμως ότι έχω τα εργαλεία μου, δεν μπορούμε να παίξω. Εντάξει, εμάς τώρα θέλει τα εργαλεία του. R18. Λογικό. Ναι. Τώρα θα ενώσουμε εδώ πέρα τις φύσες, μέχρι να μας έρθουν αυτά για τα μπέκ. Αυτά εδώ πέρα θα βάλουμε, 550. Αυτά εδώ πέρα το μεταξύ ήταν τα παλιά. Τα λαστιχάκια που είχαν εδώ πέρα πάνω τα παλιά είναι λάθος. Οπότε τώρα κάνουμε εδώ πέρα κάποιες εργασίες να τα αλλάξουμε όλα αυτά. Εδώ πέρα σφίγγουμε και την πεκέρα. Μόλις μετρήσαμε και τα λαδάκια. Τώρα 7, 2, 64. Το σταυρώνουμε και ξεκινάμε. 100%. Γιατί σήμερα έχει το σαραντάρι. Μεθανόλες, ψέματα λέμε. Όλα μας να μην δώσουμε άλλο. Να το πάμε άλλο. Όχι. Επειδή έχει πάρα πολύ ζέστη και έχει ζεσταθεί το αυτοκίνητο, το αφήσαμε τώρα λίγο να κρυώσει. Να κάνουμε άλλο ένα πατηματάκι, κρύο. Θα το κλειδώσαμε σε ένα μπανάκι. Ο Ανδρέας λέει δεν σηκώνουμε άλλο πίεση. Όχι άλλο πίεση. Όχι άλλη πίεση.
Σήμερα έξω έχει βαρέσει καμιά σαραντάρα και βαθμούς. Έχουμε τον καύσωνα, ωραία θα περάσουμε. Οπότε και στο Dino τώρα λίγο χαλαρά, λίγο ήρεμα. Άρα ουσιαστικά μετά τις 5... Άρα, για να δούμε. 5-5-200 φεύγει όλο. Ουσιαστικά στα χαμηλά πηγαίνουμε μαζί με τη μαμά και από ένα σημείο και μετά εκτοξευόμαστε. Στο να πάρει κοιμάται τώρα η τουρμπίνα. Καλά, ναι, εντάξει, τώρα η τουρμπίνα όντως κοιμάται λίγο και το ξέραμε αυτό. Δεν σηκώνουμε άλλο γιατί τώρα να είμαστε safe. Καλά, ναι, εντάξει, μαμά είναι τώρα. Εντάξει, το ξέραμε αυτό ότι θα κοιμάται και λίγο, αλλά ήμασταν ok για το μέλλον. Αυτά που βλέπετε εδώ πάνω είναι νερά. Το ξεκάσαμε με νερά λίγο το αυτοκίνητο, πάτε και κρυώσει. Κυροποιείς το τσίμα-τσίμα του δίσκο πλατό, έτσι. Ναι, πάσα να πάει να πει το Λοιπόν, η μέρα πέρασε, τελείωσε το δυναμόμετρο. Θέλω ουσιαστικά να εξηγήσω κάποια πραγματάκια, γιατί όπως καταλαβαίνετε, η μέρα στο δυναμόμετρο είναι πολύ αγχωτική. Γιατί προφανώς εκείνη τη στιγμή φοβάσαι. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει, μπορεί το αυτοκίνητο να βαρέσει, μπορεί οτιδήποτε να πάει στραβά. Και έχεις αυτό το άγχος. Λες, θα γίνει στραβή, δεν θα γίνει στραβή. Πλάκα. Φοβάσαι, ρε. Τι καμπουραλίτης είναι αυτός, ρε, που πας με τα μάνικο. Οπότε από τη στιγμή που τώρα όλα τελείωσαν και είμαι κι εγώ πολύ πιο άνετος, μπορώ να σε εξηγήσω λίγο τι παίζει με το αυτοκίνητο. Έχω και μια μικρή εμπειρία, γιατί βασικά δεν την έλεγα μικρή, γιατί έκανα και ένα ταξίδι 2.500 χιλιόμετρα με το αμάξι. Είναι όλα κομπλέ. Να σας πω και 2-3 πραγματάκια που κάναμε επιπλέον. Εσύ και μπορείς να σταματήσεις να μου γκρίζεις από πίσω. Δεν μου γκρίζω, δεν πλέγα. Τραγουδάω όπερα. Έλα να ανοίξουμε το καπό και να μου πεις τη γνώμη σου για τις αλλαγές. Α, επίσης, να υποθεί ότι ο Νίκος ουσιαστικά δεν έχει μπει καμία φορά στο αυτοκίνητο. Έχει μπει μια φορά απλά να το μεταφέρω. Δεν του έχω κάνει κανένα πάτημα έτσι σοβαρό. Έχει ακούσει λίγο την τουρμπίνα να σφυρίζει, αλλά. Ναι. Τίποτα παραπάνω. Οπότε σήμερα θα κάνουμε και ένα τεστ. Βγάλε λίγο τη βέργα. Κράτα λίγο την κάμερα. Άστο. Κράτα λίγο την κάμερα. Να το δούμε, ματζαφλάρι, είναι η βέργα. Όπως θες το λες. Ματζαφλάρι, βέργα. Οι μόνες αλλαγές που κάναμε από τότε που έγινε το δυναμόμετρο είναι ότι βάλαμε αυτήν εδώ πέρα την θερμοπροστασία με το χρυσαφί το αυτοκολλητάκι. Aeroflow, Aeroflow, πρέπει να φτιάξω κάτι στο αυτοκολλητάκι.com. Α, μια έξτρα διαδικασία που έχουμε κάνει. Το γεμίσαμε φρέον το αυτοκίνητο, αλλάξαμε και τις βαλβίδες, βάλαμε τις καινούργιες R134. Τίποτα, αυτό ουσιαστικά είναι αυτοκολλητάκι ότι το έχουμε γεμίσει φρέον το αυτοκίνητο, που το φρέον είναι αυτό που κάνει το air condition, ας πούμε, να είναι κρύο. Και γιατί το κολλάνε. Και εντάξει, και καλά τώρα στο κολλάει, καλά. Δεν ήθελα να το κολλήσω, okay. Αλλά είναι και ωραίο, ξέρεις, είναι ένα ωραίο συμβολάκι να φαίνεται το αυτοκίνητο ένα daily. Ότι ναι. Και καλά, ρε φίλε, πήγα και διακοπές στη Λευκάδα με αυτό, σε κάτι κατσάβραχα, με ανοιχτό το air condition εκεί πέρα και κάναμε τη ζωάρα μας εύκολα. Τελειώσαμε, το αυτοκίνητο δεν έχει κάτι άλλο. Από τη Λευκάδα μου φέρε. Οχνέρε, μαλά, καλά, δεν στο έφερα. Όντως. Όντως τώρα. Όντως. Σου έχω φέρει, αλλά δεν στο έφερα, το ξέχασα. Καλά, αφού μετά θα πάμε να αφήσουμε το Max Speed, θα στο δώσω. Με το δυναμόμετρο, όπως τα είδατε τα πράγματα, βγάλαμε 318 ουσιαστικά τροχούς στη μεγάλη πίεση. Τη μικρή δεν τη δυναμομετρήσαμε, οπότε για εκεί πέρα δεν έχουμε δεδομένα. Λόγω ότι η τουρμπίνα είναι εκτός του φάσματός της, η μικρή πίεση είναι πολύ πιο γραμμική, η μεγάλη είναι, τα σκάει πολύ περισσότερο. Και στη μεγάλη, όπως θα παρατηρήσατε στο γράφημα, ουσιαστικά στα χαμηλά δεν έχουμε χάσει τίποτα σε σχέση με το προηγούμενο setup. Και στα ψηλά είναι η μέρα με τη νύχτα, εντάξει, έχουμε πάρει. Πάρα πολύ περισσότερο, πάλι καλά. Το δικό μου δυναμόμετρο πόσο λες να βγάλει με το νέο μου απόκτημα στο μέλλον. Το δικό σου στο δυναμόμετρο. Ναι. Εντάξει, εσένα θα το πετάξει εκτός. Θα βγάλει error. Θα παραείνει δυνατό. Σχετικά με την οδήγηση στην πόλη, δεν νομίζω πως έχω να πω και κάτι ιδιαίτερο. Κατανάλωση βενζίνης για όλα αυτά τα χιλιόμετρα που έκανα στο ταξίδι με air condition ανοιχτό, τέλεια. Δεν έχω δει καμία διαφορά με τα νέα bag, με την, όλη την υπόθεση. Τώρα στον γκάζι. Εντάξει, εκεί έχει αλλάξει λίγο. Έχει φτάσει στο σημείο
Αμερικάνοι να είναι overwhelming. What did you say, my friend there? Με λίγα λόγια, πιστεύω πως πλέον στη μεγάλη πίεση δεν μπορώ να το πάω τέρμα για εκτεταμένη χρονική περίοδο, γιατί παρά είναι δυνατό. Στη μικρή πίεση αισθάνομαι ότι είναι πολύ πιο φιλικό για ένα απλό χρήστη που προσπαθεί τώρα να ξεκινήσει τα πρώτα του βήματα και να μάθει κάποια πράγματα. Ακριβώς επειδή είναι πολύ πιο γραμμικό. Έχει καταλήξει αυτό να είναι ένα αποτέλεσμα πολύ ευνοϊκό για time attack. Δηλαδή, εγώ τα στροφιλίκια, τέλος πάντων, με τη μικρή πίεση τα ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ προβλέψιμο, πολύ γραμμικό και βοηθάει. Όταν πατάς τη μεγάλη πίεση, αλλάζει εντελώς. Έχω πολύ μεγάλη περιέργεια να δω πώς θα είναι αυτό το αποτέλεσμα στην πίστα, εννοείται. Τώρα σίγουρα με αυτές τις καιρικές συνθήκες δεν μπορούμε να το δοκιμάσουμε. Το external τι είναι ακριβώς? Το είχα δει και στο το external ουσιαστικά είναι, ας το πούμε, ένας ρυθμιστής που ρυθμίζει πολύ απλοϊκά τώρα, ρυθμίζει την πίεση που θες να δώσει την τουρμπίνα. Για να καταλάβει κανείς που δεν ασχολείται με τα αυτοκίνητα, είναι αυτό, ότι ρυθμίζει σε τι πίεση θα λειτουργήσει η τουρμπίνα. Μαλάκα! Θα περιμένετε πολλά περισσότερα, γιατί θέλω και εγώ να δοκιμάσω μερικές λειτουργίες που δεν τις έχω δοκιμάσει ποτέ. Μαλάκα! Όχι ρε. Επειδή σκοτίνιασε και η εικόνα της GoPro έγινε τραγική, θα κλείσουμε εδώ πέρα αυτό το βιντεάκι. Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν που το είδατε και θα τα πούμε στο επόμενο.